Οι εξελίξεις τρέχουν στην αγαπημένη μας σειρά, με το Μάνο, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενο βίντεο, να πέφτει θύμα απαγωγής και όλη στην οικογένειά του να είναι σε πανικό. Η οικογένεια λοιπόν τρέμει στην ιδέα πως οι αδίστακτοι εγκληματίες θα του κάνουν κακό εάν δεν συγκεντρωθεί άμεσα το ποσό που ζητάνε. Ο Κουράκος και η Δήμητρα κάνουν τα πάντα για να εντοπίσουν τα ίχνη τους. Εκείνοι όμως κρατούν κρυφή την ταυτότητά τους, με αποτέλεσμα οι έρευνες της αστυνομίας να μην αποδίδουν. Ο Ισίδωρος και η Μαρίνα κάνουν τα πάντα για να συγκεντρώσουν το απαραίτητο ποσό. Οι απαγωγείς ζητούν πολλά λεφτά, σε χαρτονομίσματα των 50 ευρώ. Όλη η οικογένεια είναι σε πανικό, ώσπου κάποια στιγμή χτυπάει το κινητό τους. Ένα βίντεο φτάνει στα χέρια τους, στο οποίο φαίνεται ο Μάνος σε άθλια κατάσταση. Οι απαγωγείς το χτυπούνε, τον βασανίζουνε, τραβώντας τις φρικτές αυτές στιγμές σε βίντεο. Το στιγμιότυπο αυτό διαρρέει σε όλη τη Μάνη. Ο Μάνος παραμένει κλεισμένος στην αποθήκη, χωρίς να γνωρίζει ότι όλοι πλέον συζητούν για την απαγωγή του και είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να το σώσουν από τους βασανιστές του. Οι απαγωγείς του φέρονται απάνθρωπα και ο Κουράκος ανησυχεί πως εάν δεν πάρουν άμεσα το ποσό, τότε ο Βρετάκος θα περάσει χειρότερα βασανιστήρια στα χέρια τους. Ο τρόμος πλέον έχει εξαπλωθεί σε όλη τη Μάνη και όλοι περιμένουν την εξέλιξη της απαγωγής του Μάνου. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!